Ευχαριστούμε, κύριε Κρικρή. Το λόγο έχει ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου, ο κύριος Πέτρος Κουκάς. Καλησπέρα σας. Οι έντονες και πρωτόγνωρες για την πόλη μας χιονοπτώσεις που προκάλεσε η κακοκαιρία Ελπίδα είχαν σαν αποτέλεσμα καταστροφές σε μεγάλο αριθμό δέντρων, δυσχεραίνοντας αφενός την κυκλοφορία στους δρόμους και αφετέρου παρασύροντας καλώδια της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα ένας αριθμός νοικοκυριών να μένει χωρίς ρεύμα. Το ανθρώπινο δυναμικό της γεωπονικής υπηρεσίας, συνεργασία με την πυροσβεστική και τους εργαζόμενους στο ιδιωτικό συνεργείο, υπεύθυνο που είναι για το κλάδεμα, εργάστηκαν ασταμάτητα στους δρόμους της πόλης μας από την πρώτη στιγμή, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Συγχρόνως, το προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας άνοιγε δρόμους από το χιόνι, έριχνε συνεχώς αλάτι στις κεντρικές οδικές αρτηρίες και περισυνέλεγε πεσμένα δέντρα. Εκατοντάδες δέντρα έσφασαν. Είναι, θέλω να σας τονίσω εδώ, ότι τα δέντρα και τα κλαδιά που έχουν σπάσει είναι... Είναι φανταστικό. Δεν υπάρχει δρόμος που τον έχω περπατήσει της Νέας Σμύρνης που να μην έχει ή πεσμένο δέντρο ή κλαδιά. Είναι μεγάλη ατυχία για τη Νέα Σμύρνη αυτό το χιόνι που έπεσε. Εκατοντάδες δέντρα έσπασαν παρασύροντας καλώδια της ΔΕΗ και κόβοντας νοικοκυριά από την παροχή ρεύματος και καταστρέφοντας δεκάδες οχήματα. Η Υπηρεσία Καθαριότητας και η Γεωπονική Υπηρεσία είχαν ως προτεραιότητα καθ' όλη τη διάρκεια του φαινομένου να ανοίξουν οι δρόμοι από τα κλαδιά και την κοπή όσων δέντρων δυσχέραιναν το έργο του ΔΕΔΙΕ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ρευματοδότηση των οικοκυριών εκτός από τους δρόμους. Καταγράφηκαν πτώσεις δέντρων και στα σχολικά συγκροτήματα της πόλης μας, τα οποία και καθάρισαν από τα συνεργεία μας εγκαίρως για την ασφαλή επιστροφή των μαθητών. Επίσης, εκτεταμένες είναι και οι ζημιές που έχουν γίνει στο Άλσος. Μιλάμε για 40-50 πεύκα να έχουν πέσει. Συνολικά, η Γεωπονική Υπηρεσία έλαβε 400 κλήσεις. Η Υπηρεσία Καθαριότητας δέχτηκε 200 κλήσεις. Έχω να σας πω εδώ πάνω στις κλήσεις. Το περασμένο Φεβρουάριο είχαμε γύρω στις 60 με 80 κλήσεις. Έτσι για να καταλάβετε σε τι φαινόμενο είχαμε πέσει. Για την απομάκρυση κατεστραμμένων δέντρων και κλαδιών, όλα αυτά έγιναν μέσα σε 3 μέρες. Συνεχίζουμε όμως, έχω να σας τονίσω ότι για να καθαρίσουμε όλους τους δρόμους, όλες τις πλατείες, εγώ δεν προβλέπω ότι μέσα σε ένα μήνα θα έχει γίνει. Είναι δηλαδή, αν θέλετε να γυρίσουμε παρέα, είναι μεγάλη καταστροφή. Αναλυτικά στοιχεία, επειδή δεν έχουμε τελειώσει, θα σας αποσταλούν μόλις σε ολοκληρωθούν οι εργασίες. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προϊσταμένους των τμήματων καθαριότητας και γεωπονικής για τον συντονισμό του ομολογουμένως δύσκολου έργου τους, καθώς και όλο το προσωπικό των 2 υπηρεσιών που βρισκόταν μέρα νύχτα στους δρόμους κάτω από αντίξωες συνθήκες για την ομαλοποίηση της κατάστασης. Κλείνοντας, θα ήθελα να προτείνω τη δημιουργία ενός συντονιστικού μηχανισμού και άμεσα μάλιστα, εάν θέλετε, από την άλλη εβδομάδα για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων, στην οποία καλώ να συμμετέχουν όλες οι δημοτικές παρατάξεις με έναν εκπρόσωπό τους. Θα ήθελα όμως να κάνω και μια παρένθεση, να ευχαριστήσω τον κύριο Παυλόπουλο, ο οποίος και τον κύριο Κιουλάνη, για το ενδιαφέρον που έδειξαν
και με πήραν τηλέφωνο να δουν τι συμβαίνει, τι γίνεται και πού βρισκόμαστε. Και πάλι σας ευχαριστώ. Ό,τι θέλετε, ερωτήσεις μπορώ να σας απαντήσω.